Αυτό το σώμα που θα δώσεις εσύ σε 2 μήνες από τώρα θα το ζηλεύουν οι πιο πλούσιοι, οι πιο λεφτάδες, οι πιο τυχεροί, οι πιο διάσημοι. Ο Λιάγκας θα σε ζηλεύει. Ναι, μεν, δεν είμαι σαν όλους αυτούς, σαν την showbiz, σαν αυτούς που είναι μπροστά στις κάμερες, στα φώτα και φαίνονται όλα τέλεια. Αλλά θα κάνω κάτι που ούτε καν αυτοί δεν μπορούν να κάνουν στον εαυτό τους. Μέσα Οκτώβριο είναι η πιο όχι sexy περίοδος για να κάνεις αυτό που είναι να κάνεις, για να είσαι εδώ πέρα, εντάξει, και να προσπαθείς και να το παλεύεις. Υπάρχει το καλοκαίρι που θα βγούμε, υπάρχει ο πανικός, υπάρχει ο στόχος που θα βγάλεις την μπλούζα και θα χτίσεις ο ένας με τον άλλον, κοιταχτούμε όλοι μεταξύ μας. Ποιος έχασε, ποιος δεν έχασε, ποιος πήρε, να δω πώς είναι αυτός, να δω πώς είναι αυτή. Μπαίνει ο χειμώνας και είσαι εσύ και ο καθρέφτης σου. Εδώ είναι η στιγμή αυτή που θα ξεχωρίσει αυτούς που θα το πετύχουν αυτό. Το κρατήσουν ή το κρατάνε αυτό. Για την υπόλοιπη ζωή τους έχει γίνει αυτό το κλικ. Έχουν κάνει αυτή τη δέσμευση. Γιατί, παιδιά, εμπόδια θα έρχονται συνέχεια. Πάντα κάτι θα συμβαίνει. Προκλήσεις, έτσι. Προκλήσεις. Με το σώμα μας. Οπότε είναι ένας αγώνας αυτός που κρατάει. Και τη διαφορά την κάνουν αυτοί οι μήνες ή αυτές οι εβδομάδες. Εκείνη τη στιγμή που κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τι συμβαίνει με εμάς. Εκείνη τη στιγμή που μόνο εμείς κοιταζόμαστε στο καθρέφτη και ξέρουμε πραγματικά τι συμβαίνει. Εκείνη τη στιγμή είναι που θα φέρει την αλλαγή. Ανάλογα με το τι θα κάνεις και τι απόφαση θα πάρεις εσύ. Σε 2 μήνες έχουμε Χριστούγεννα κιόλας. Να κλείσουμε το 24 δυνατά. Να το κλείσουμε μια νίκη. Να κάνουμε δώρο στον εαυτό μας. Τον εαυτό μας. Τον καινούριο μας εαυτό. Τελευταία φορά που ήσουν ενθουσιασμένος για ένα δώρο ήταν στα 12 σου, όταν σου πήραν οι γονείς σου αυτό το κάστρο Playmobil. Για να σκεφτόμαστε τι θέλει αυτό το παιδάκι και να το δίνουμε ακόμα και σήμερα, γιατί αυτό το παιδάκι είναι ακόμα εκεί. Μια φορά να βάλουμε τον εαυτό μας πρώτο και μια φορά να κάνουμε κάτι για μας το οποίο είναι δύσκολο, που δεν αγοράζεται με χρήματα, κάτι που θέλει πόνο, υδρότα, κόπο, θέλει δέσμευση, θέλει κεφάλι κάτω και θέλει χρόνο και ενέργεια και να αφιερωθούμε σε αυτό. Κάτι που δεν μπορεί να μας το δώσει κανείς άλλος. Μόνο εμείς μπορούμε να το δώσουμε στον εαυτό μας. Ούτε καν ο Σαρό δεν μπορεί να το δώσει αυτό. Ο Σαρό μπορεί απλά να μιλάει. Και αν μιλάει και εσύ δεν κάνεις, ο Σαρό είναι ένας τρελός που απλά φωνάζει. Και τον κράζουν όλοι στο ίντερνετ και δεν παίρνει τίποτα γι' αυτό. Τρώει όλο το τράξιμο εκεί, είναι μπροστά εκεί πέρα, λέει τα δικά του. Φωνάζει, ουρλιάζει, χοροπηδάει, δεν ξέρω εγώ τι κάνει. Χωρίς λόγο. Αυτό που κάνει είναι εντελώς άχρηστο. Αλλά αν ο Σαρό μιλάει και εσύ κάνεις, εκεί δημιουργείται μια αποστολή. Εκεί δημιουργείται ένα κίνημα. Εκεί έχουν νόημα όλα αυτά τα πράγματα. Εκεί έχει νόημα. Το ότι και εγώ έχω αφιερωθεί σε αυτό. Γιατί αυτό είναι το έργο της ζωής μου, ας πούμε. Ότι θα μπορούσα να κάνω 1000 πράγματα. Γιατί κάνω αυτό. Και γιατί το συνεχίζω αυτό. Και γιατί κάθε μέρα να ξυπνάω και να προσπαθώ καλύτερα και να γίνω. Αν εμείς δεν, τότε ούτε ο Θεός ο ίδιος δεν μπορεί να κατέβει στη γη να μην το κάνει για μας. Και εκεί είναι η σπουδαιότητα αυτού που κάνουμε εδώ πέρα. Η σπουδαιότητα αυτού που θα δώσουμε στον εαυτό μας σε 2 μήνες. Τα Χριστούγεννα. Τα Χριστούγεννα θα δώσουμε ένα δώρο που κανείς στον κόσμο δεν μπορεί να μας το δώσει. Πάμε να κάνουμε αυτή τη δωράρα στον εαυτό μας τα Χριστούγεννα. 2 μήνες μένουνε, 2 μήνες και 1 εβδομάδα. Και πάμε να γράψουμε ιστορία.